Τι είναι το SAG και πώς μπορούμε μόνοι μας να το δούμε στο σπίτι μας. SAG είναι το στατικό και οδηγικό βύθισμα της μοτοσικλέτας, πόσο λοιπόν κάθεται η μοτοσικλέτα με το βάρος της, αλλά και με τον αναβάτη επάνω. Είναι σημαντικό κάθε αναβάτης να μπορέσει να βρει το SAG βάσει ενός μαθηματικού τύπου που χρησιμοποιούν όλα τα εργοστάσια, ώστε να νιώθει άνεση και ασφάλεια. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το SAG για την κάθε μοτοσικλέτα ξεχωριστά, είναι να γνωρίζουμε την ωφέλιμη διαδρομή του τροχού. Στατικό SAG είναι το 10% της διαδρομής και οδηγικό το 30%. Παραδείγματος χάρη, στα 100 χιλιοστά ωφέλιμης διαδρομής του τροχού, το 10%, 10 χιλιοστά, θα πρέπει να είναι το στατικό SAG και το οδηγικό θα πρέπει να είναι το 30% της ωφέλιμης διαδρομής, δηλαδή 30 χιλιοστά. Μετρώντας το SAG θα δούμε εάν το ελαττήριο είναι σωστό και καλύπτει τα κιλά μας και δεύτερον, εάν η προφόρτιση του ελαττηρίου είναι σωστή και αν ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ένα μαλακό ελαττήριο ή αντίθετα ένα σκληρό ελαττήριο ποτέ δεν θα καλύψει έναν ελαφρύ αναβάτη. Όσο και να ξεσφίξουμε ένα σκληρό ελαττήριο, γιατί ο αναβάτης είναι πολύ ελαφρύς, ποτέ του δεν θα καταφέρει να φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχουμε σαν αποτέλεσμα πολύ στατικό SAG, δηλαδή το βάρος της μοτοσυκλέτας θα εξαντλεί αρκετά από τη διαδρομή της και σαν αποτέλεσμα θα έχουμε ή θα συνεχίσουμε να έχουμε μια σκληρή αίσθηση. Καθώς και το ανάποδο θα συμβεί εάν ένας βαρύς αναβάτης σφίξει πολύ ένα ελαττήριο. Θα μηδενίσουμε το στατικό SAG, το οδηγικό SAG μπορεί μεν να είναι μέσα στα επιθυμητά πλαίσια, αλλά θα συνεχίσει να έχουμε ένα μαλακό ελαττήριο. Ένα ελαττήριο που δεν θα συγκρατεί τα κιλά του αναβάτη. Θα έχουμε δηλαδή ένα αμορτισέρ, ένα σύστημα στο σύνολό του που θα τερματίζει συνέχεια και θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ίσως και ενοχλητικό. Για να μετρήσουμε το SAG, το στατικό μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Για να μετρήσουμε το SAG πίσω, πρέπει να σηκώσουμε τη μοτοσυκλέτα ώστε ο τροχός να μην έρχεται σε επαφή με το έδαφος και να μετρήσουμε από το κέντρο του άξονα με ένα σταθερό σημείο στη μοτοσυκλέτα. Έπειτα, κατεβάζουμε τη μοτοσυκλέτα ώστε να ακουμπήσει ο τροχός στο έδαφος, συμπιέζουμε ελαφρά και το αφήνουμε να κάτσει μόνο του σε ένα σημείο. Μετρώντας από το κέντρο του τροχού πάλι με το σταθερό σημείο που έχουμε ορίσει και αφαιρώντας από την πρώτη μέτρηση έχουμε το στατικό SAG. Το ίδιο ισχύει με τον μπροστινό. Ο τροχός να μην έρχεται σε επαφή με το έδαφος σε πλήρη έκταση, αφού το συμπιέσουμε 2-3 φορές, τον αφήνουμε να κάτσει, μετράμε από το κέντρο του άξονα με ένα σταθερό σημείο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Για να μετρήσουμε το οδηγικό, θα χρειαστεί να έχουμε ένα φύλλο ώστε να μας βοηθήσει στη μέτρηση. Καθόμαστε στη μοτοσυκλέτα, συμπιέζουμε ελαφρώς τις αναρτήσεις, είτε είναι μπροστά είτε είναι πίσω, μετράμε από το κέντρο του τροχού με το σταθερό σημείο που έχουμε ορίσει και έπειτα αφαιρούμε από το αρχικό, που είναι δηλαδή ο τροχός σε πλήρη έκταση. Για να μην μπλέκουμε με μεζούρες, φύλους και να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, υπάρχει ένα μηχάνημα που μετράει ηλεκτρονικά το SAG με απόλυτη ακρίβεια και μπορούμε εύκολα να το κάνουμε μόνοι μας. Το μηχάνημα είναι το Slacker και θα σας δείξουμε αμέσως ποια είναι η διαδικασία. Τοποθετούμε το Slacker στον πίσω άξονα, το οποίο μαγνητίζεται και μένει σταθερό και το γατζέκι βρίσκοντας ένα σταθερό σημείο. Τοποθετούμε το βίσμα της οθόνης στο μπροστινό αριστερό grip. Σηκώνουμε τη μοτοσυκλέτα, πιέζουμε το κουμπί που μηδενίζει το Slacker και τη σηκώνουμε. Το Slacker μηδενίζει αυτόματα. Σηκώνουμε τη μοτοσυκλέτα, πιέζουμε ελαφρώς το πίσω τροχό μερικές φορές και την αφήνουμε να κάτσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 χιλιοστά στατικό SAG. Αφού δούμε το στατικό SAG, ανεβαίνουμε στη μοτοσυκλέτα. Ελαφρώς συμπιέζουμε
και μένουμε σταθεροί. Αυτή τη διαδικασία έχουμε δει το στατικό και οδηγικό SAG. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και στο μπροστινό. Με τη βοήθεια του Street Kit του Slacker, τοποθετούμε τον αντάπτορα στο άνω μέρος του πυρουνιού και περνάμε το άγκιστρο. Μηδενίζουμε το Slacker. Σηκώνουμε τη μοτοσυκλέτα. Πιέζουμε ελαφρώς το πυρούνι και το αφήνουμε να κάτσει. Έτσι έχουμε το στατικό SAG, το οδηγικό SAG. Ανεβαίνουμε στη μοτοσυκλέτα, χρησιμοποιώντας το μπροστά φρένο, συμπιέζουμε ελαφρώς το πυρούνι και καθόμαστε. Το Slacker μπορούμε να το βρούμε σε όλο το δίκτυο της Extra Products.